Είναι γνωστό ότι η νύχτα της 15ης Ιουλίου 2016 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ξεσηκώθηκαν εναντίον του Τούρκου Πρόεδρου Ρετζέπ Ταγί Περτογάν εκδηλώνοντας πραξικόπημα σε βάρος του. Σύμφωνα με τον David Axe, στρατιωτικό συντάκτη του έγκριτου του National Interest, τα γεγονότα αναφορικά με τη δράση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας εκείνο το βράδυ και το πώς τελικά γλίτωσε ο Ερντογάν περιγράφονται παρακάτω. Στις 10 το βράδυ της 15ης Ιουλίου, Δύο ζεύγοι F-16 απογειώθηκαν από την τέταρτη κύρια βασική αεροπορική βάση στο Ακίντσι, βόρεια της Άγκυρας. Με έναν πραξικοπηματία ως ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να παρέχει άδεια πτήσης, τα F-16 πέταξαν χαμηλά πάνω από την Άγκυρα και μαζί με ελικόπτερα των πραξικοπηματιών έπληξαν κυβερνητικές αστυνομικέ δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες σκοτώνοντας δεκάδες πιστούς προς τον Ερντογάν υπαλλήλου. Ο Ερντογάν τότε έκανε διακοπέ στι ακτέ τη Μεσογείου. Προφανώ, όταν έμαθε για το επικείμενο πραξικόπημα, ο πρόεδρο επιβιβάστηκε στο VIP jet του Gulfstream για την περίπου μία ώρα πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Φτάνοντα πάνω από την πόλη, το πλήρωμα βρήκε το αεροδρόμιο να τελεί υπό τον έλεγχο πραξικοπηματιών. Καθώ το Gulfstream του Ερντογάν έκανε στροφέ πάνω από το αεροδρόμιο, F-16 των πραξικοπηματιών κατευθύνθηκαν προ το προεδρικό αεροπλάνο, σκοπεύοντα ίσω να το καταρρύψουν. Οι πραξικοπηματίε είχαν εκδώσει διαταγή ώστε εκείνο το βράδυ να αναγκάσουν το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Ακίντσι στην Άγκυρα για να πιάσουν ζωντανό τον Ερντογάν, δήλωσε ο Μπαμπάκ Ταγβαή, ειδικό στη στρατιωτική αεροπορία στο χώρο τη Μέση Ανατολή. Προφανώ μόνο η πρώτη κύρια αεροπορική βάση ήταν πρόθυμη να πολεμήσει για τον Ερντογάν. Το πλήρωμα του Gulfstream του Ερντογάν έσωσε τον εαυτό του και τον πρόεδρό του αλλάζοντα το σήμα του ραδιοφωνικού αναμεταδότη του αεροπλάνου για να ταιριάζει με μία πτήση τη Turkish Airlines και σβήνοντα τα εξωτερικά φώτα του αεροπλάνου. Έτσι αποκρύφθηκε το Gulfstream και διέφυγε από τα F-16 των πραξικοπηματιών. Ο κίνδυνος κατάρρυψης ενός άλλου αεροπλάνου, καθώς και η απώλεια της αξιοπιστίας, θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που επηρέασε τη δυνατότητα των F-16 των πραξικοπηματιών να καταρρύψουν το αεροπλάνο του και να σκοτώσουν τον Ερντογάν, Έγραψε ο Ντέιβιτ Σενσιώτη ειδικό σε αεροπορικά θέματα. Αν να καταρρύψουν τα F-16 των πραξικοπηματιών, βομβαρδίσαν τον αεροδιάδρομο του Ακίντσι αναγκάζοντα τα κύρια αεροπορικά μέσα των πραξικοπηματιών να μείνουν καθυλωμένα στο έδαφο. Μόλι ο Ερντογάν αισθάνθηκε ασφαλή, διέταξε τι πιστέ δυνάμει να συλλάβουν περίπου 7.000 ύποπτου υποστηρικτέ του πραξικοπήματο συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ανώτερων αξιωματικών. Δεν συμφωνούν όλοι με τον Τάγκ Βαΐ σχετικά με τις ενέργειες των πιλότων F4 κατά την απόπειρα πραξικοπήματος. Η ιστορία για τα F4 είναι εντελώς ψευδής, δήλωσε ο Άρντα με Βλούτογλου, Τούρκος δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα. Οι περισσότερε ένοπλε δυνάμει ήταν πιστέ στη δημοκρατία, είπε ο Μευλούτογλου. Αυτό είναι ο λόγο που το πραξικόπημα δεν πέτυχε. Ωστόσο, μετά το πραξικόπημα, η κυβέρνηση διέλυσε αρκετέ μοίρε στις πολεμικέ αεροπορίε και ενοποίησε τον εξοπλισμό του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.